Η ημερήσια αποζημίωση για κάθε δωμάτιο είναι 30 ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται πρωινό και δύο γεύματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι όταν το δωμάτιο είναι γεμάτο. Όταν το δωμάτιο είναι άδειο, είναι μόλις τα 10 ευρώ η αποζημίωση. Είναι η αποζημίωση ευτυχία αυτή που δίνει το κράτος. Σωστά. Δηλαδή, εάν ορίσει το ξενοδοχείο σε ότι είναι ξενοδοχείο COVID, για κάθε δωμάτιο, αν έχεις 20 δωμάτια, ας πούμε, τόσο σου χρεώνει το κράτος. Και σου λέει, δεν με συμφέρει εμένα. Μα με το κλειδί στο χέρι, τα έξοδα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερα. Παιδιά, και δύο γεύματα και ένα πλήρες πρωινό. Όπως αντιλαμβάνεστε, από ό,τι μου είπαν ξενοδόχοι γνωστοί που μπήκαν στη σκέψη να το κάνουν, γιατί μέχρι λίγων ημερών, εάν θυμάστε, φλέρταραν ακόμη και με το να μην ανοίξουν καθόλου. Τώρα λίγο αλλάζει αυτή η κατάσταση από τα μέσα Ιουλίου και μετά, όπως φαίνεται, μετά το άνοιγμα των σκανδιναβικών χωρών. Μου έλεγαν ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν και την ποιότητα που θέλουν. Βέβαια. Και δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Δεν θέλουν να ρίξουν την ποιότητα. Αλλά τώρα ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω ότι ανοίγουν σιγά σιγά τα σύνορα, θα έρθουν, ας πούμε, οι τουρίστες, θα μπορούν να επιτρέπονται οι πτήσεις των αεροσκαφών χωρίς περιορισμούς κτλ. Αλλά στους νομούς δεν έχουμε ορίσει ένα ξενοδοχείο COVID, ή εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει κάποιο κρούσμα, πού θα πάει αυτό. Αυτό σου λέω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά και η πολιτεία κάτι πρέπει να κάνει. Εχθές εγώ άκουσα τον κύριο Θεοχάρη που έλεγε ότι μπορεί να επιτάξει κάποιον. Σωστό, υπάρχει αυτή η σκέψη. Είναι το επόμενο βήμα αμέσως από τη στιγμή που έκλεισε η διαδικασία. Και μόλις τρία ξενοδοχεία μόνο από το Ηράκλειο, συγκεκριμένα από την περιοχή της Χερσονήσου, εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ενώ θέλουμε ένα σε κάθε νομό τουλάχιστον. Ναι. Χανιά, Ρε, Θύμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς από το Υπουργείο Τουρισμού, θα προχωρήσουν σε επίταξη, σύν ότι υπάρχει η σκέψη, σε κάθε ξενοδοχείο κάποιες κλίνες να διατεθούν, σε όλα όσα ξενοδοχεία ανοίξουν, να διατεθούν για ασθενείς που ενδεχομένως παρουσιάσουν κάποια αυτό συμπτώματα. Ίσως είναι, να σου πω και κάτι, αυτό ίσως είναι και πιο, πώς να σου πω, και πιο σωστό και πιο δίκαιο. Δεν πιο ξέρω εύκολο. Βέβαια. Αυτό θα το πει, ναι, και πιο λογικό. Θα το πούν οι επιστήμονες αυτό. Να μην δεσμευτεί ένα ολόκληρο ξενοδοχείο. Να έχουν, ο καθένας να έχει, ας πούμε, 2-3 δωμάτια. Γιατί υπάρχουν και μεγάλα ξενοδοχεία. Και η επίταξη τώρα, με όλο το σεβασμό προς το Υπουργείο, δεν μου φαίνεται και ιδιαίτερα δίκαιη. Δηλαδή, με τι κριτήρια, ας πούμε, θα επιτάξεις το ξενοδοχείο του Ιορδάνη και όχι το ξενοδοχείο της Ανθής, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα το δίκιο. Κάνουν αυτό. Αυτό σκέφτονται και οι ξενοδόχοι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ενώ σε όλη την περιφέρεια είναι αυτό τα ποσά που σας είπα, στην Αθήνα το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ήταν στα 122 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Μεγάλη διαφορά, αντιλαμβάνεστε, παιδιά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και υπήρχε και μία σκέψη. Σκέψη βεβαίως, να γίνει επιτάξη αλλά να αλλάξει λίγο προς τα πάνω το ποσό. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν στο Υπουργείο Τουρισμού να γίνει έστω 40. Δεν γίνεται στην Κρήτη όμως να δίνει 30 ευρώ το δωμάτιο και στην Αθήνα να δίνει 120. Ναι, έχετε δίκιο. Πάντως, εδώ πάντως δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ειδικά στα Χανιά, με όλους όσοι έχω μιλήσει, μου είπαν ότι δεν τους συμφέρει. Οπότε δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Μόνο τα έξοδα να απολυμμένουν και να καθαρίζουν τους χώρους, παιδιά. Ένα θα σας πω, μου έλεγε χτες το βράδυ ξενοδόχος ότι μετά από κάθε καθάρισμα δωματίου πρέπει να πετάνε την σφουγγαρίστρα και να καθαρίζουν με ειδικό ατμό ακόμα και τις κουρτίνες. Αντιλαμβάνεστε. Τα πάντα. Πάντως, Ευτυχία, εσύ ξεκίνησες το ρεπορτάζ. Από σένα έχει ξεκινήσει, να το πούμε αυτό. Δικό σου ρεπορτάζ είναι. Από την Κρήτη ξεκίνησε, αλλά ισχύει για όλη την Ελλάδα αυτό, έτσι. Δεν είναι μόνο στην Κρήτη. Δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πουθενά, δηλαδή, ακριβώς, αυτό λες. Γιατί σε κάθε νησί πρέπει να υπάρχει και ένα, σε κάθε νομό, εν πάση περιπτώσει. Ευτυχία, πώς είναι τα πράγματα, έρχονται τουρίστες τώρα, έχει ανοίξει καθόλου? Ακόμα όχι. Όχι. Το ευχάριστο είναι ότι από εχθές το βράδυ ξεκίνησαν κάποια μεγάλα ξενοδοχεία να ανακοινώνουν ότι από τα μέσα Ιουλίου και μετά σκέφτονται να ανοίξουν. Όχι ενεργοποιώντας όλες τους τις κλίνες ή όλα τους τα τμήματα, γιατί εδώ τα ξενοδοχεία, όπως αυτός ο υπέροχος χώρος εδώ που βρισκόμαστε, σε ένα ξενοδοχείο απ' έξω, έχουν πολλά τμήματα ή έχουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Στο συγκεκριμένο συγκρότημα υπάρχουν 4 διαφορετικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Πλατανιά, του Γερανίου και της Αγίας Μαρίνας, εδώ στο τουριστικό κομμάτι δηλαδή. Δεν θα ανοίξουν όλα, αλλά κοιτάνε να τα ανοίξουν. Γιατί από τη στιγμή που άνοιξε η Σουηδία τα σύνορά της, ήρθαν από κοντά η Δανία και η Φιλανδία, που έχει λίγους βέβαια τουρίστες να έρχονται εδώ, και μαθαίνουμε ότι εντός της ημέρας και η Νορβηγία, η άλλη μεγάλη αγορά,
θα ανακοινώσει ότι έρχεται. Μακάρι, οπότε, αν μακάρι, ρε, από, μου, από το σύνολο των τουριστών που έρχονται εδώ, που είναι Σκανδιναβοί και λίγοι Άγγλοι, έρθουν οι Σκανδιναβοί, τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν έστω και αν οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή. Άντε, λίγο να κινηθεί η αγορά. 25%. Μακάρι. Ευτυχία, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.